Λεπτά αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη παράσταση, το παραμύθι. Θα με βοηθήσετε, κυρία Μπελίου, που δεν το έλεγε κανείς και οι τέσσερις εποχές είναι τεράστιο το όνομα. Μαζί μας η σκηνοθέτης της παράστασης, η κυρία Χρύση Αντωνίου, και ο πρωταγωνιστής της παράστασης, ο κύριος Ντάνης Πέτσογλου. Είναι από το τμήμα της θεατρικής δημιουργίας της ΚΕΔΑ, οι οποίοι σήμερα εδώ στο Θέατρο Πλατέως παρουσίασαν την πρώτη από τις αρκετές παραστάσεις που θα δοθούν εδώ στο Θέατρο Πλατέως. Ας μιλήσουμε πρώτα με την κυρία Αντωνίου. Ευχαριστημένη από την ανταπόκριση του κόσμου στην πρώτη παράσταση. Ναι, φυσικά. Λόγω του ότι είναι μικρό το θέατρο, δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε περισσότερο κόσμο και είχαμε αυτό το άγχος με τις θέσεις. Αν θα ευχαριστηθεί ο κόσμος όλος που θα έρθει, αν θα καταφέρουν να δουν την παράσταση. Τελικά καλύφθηκε το θέατρο, αυτές οι 200 θέσεις από θεατές που ήρθανε. Σε μισή ώρα από τώρα, όπως σας έχουμε πει, πραγματοποιείται η δεύτερη παράσταση με προσκλήσεις με άλλα 200 άτομα και ένας μεγάλος κύκλος παραστάσεων για 2.000 θεατές ξεκινάει από τη Δευτέρα για όλα τα σχολεία του Δήμου μας. Είναι παιδική η παράσταση, απευθύνεται όμως μόνο σε παιδικό κοινό. Απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Σε παιδιά και σε μεγάλους που νιώθουν παιδιά. Δάνη, ευχαριστημένος από την πρώτη παράσταση, από την ανταπόκριση του κόσμου. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο κόσμος είδαμε ότι το ευχαριστήθηκε, έπαιξε μαζί μας, γέλασε, έφυγε από τα προβλήματα που έχει. Ήταν μια πολύ καλή παράσταση, θεωρώ. Μίλησε μας λίγο για τη συνεργασία με τη Χρύση Αντωνίου, που είσαι πλέον. Λοιπόν, εγώ δεν έχω καιρό, πολύ καιρό που συνεργάζομαι με την Χρύσα. Λοιπόν, πιστεύω και το έχω μέσα μου βαθιά ότι είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος πρώτα και μετά ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης. Μπορεί να μεταδώσει κατευθείαν τον τρόπο που έχει στους ανθρώπους, την κίνησή της για να βοηθήσει τα παιδιά χωρίς να κουράζεται και μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία ο άλλος δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Αυτό. Ο ρόλος ενός ηθοποιού, παύλα σκηνοθέτη. Μία ερώτηση κοινή και στους δύο. Γιατί να έρθει κάποιος να παρακολουθήσει την παράσταση? Ουσιαστικά καλείτε τον κόσμο να έρθει. Μιλάμε για 2.000 θέσεις από σήμερα και στη συνέχεια. Για ποιο λόγο να έρθει κάποιος να παρακολουθήσει την παράσταση? Γιατί καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντική η προσπάθεια που γίνεται από τα παιδιά που συμμετέχουν στην ομάδα. Η ομάδα είναι εθελοντική και πραγματικά, επειδή οι ηλικίες είναι... Έχουμε όλοι ευθύνες, δηλαδή οικογένειες από πίσω, δουλειές και καταβάλουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να προβάλλουμε αυτό που, το έργο μας στο κοινό. Και θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να ανταμείβεται καταρχήν με κάποιο τρόπο. Όλο αυτό το ταξίδι το κάνουμε για να εκπληρώσουμε το στόχο μας, ο οποίος στόχος είναι η παράσταση. Ένας πολύ σημαντικός λόγος λοιπόν είναι αυτός. Και ένας δεύτερος ότι πρέπει, και γι' αυτό ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια με τη σειρά παραστάσεων για παιδιά, απευθύνεται σε παιδιά, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στο ότι τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν να βλέπουν θέατρο. Πολύ σωστό. Δάνη, και εγώ θα ένα κάλεσμα στον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι να έρχεται ο κόσμος να βλέπει θέατρο, θα αλλάξει το μυαλό τους, θα δουν καινούργια πράγματα, θα δούνε διαφορετικά πράγματα, κουλτούρα θα αλλάξουν, να μην αφοσιώνονται σε άλλα πράγματα. Δίνει εκπαίδευση, δίνει αυτοπεποίθηση, δίνει πάρα πολλά θετικά, έχει θετικά αποτελέσματα. Και η συμμετοχή και να το βλέπεις και να είσαι. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι σας έκανα χρόνο από την ξεκούραση της μιας παράστασης προς την άλλη και καλή επιτυχία στην πορεία των παραστάσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.